Γεια χαρά! Είμαι ο Greek Dad της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα ανοίξουμε, αλλά και δεν θα ανοίξουμε, γιατί το σημερινό το βίντεο έχει να κάνει με μία τηλεόραση και έχει να κάνει με την Samsung της 65 inches, το μοντέλο της σειράς Q60α. Είναι ένα μοντέλο που έχει οθόνη πάνελ βασικά QLED, είναι 4K, 3840x2160 και γενικότερα η σειρά Q60α έχει ένα μεγάλο εύρος διαγωνίου οθονών, να το πω έτσι, που μπορούμε να διαλέξουμε. Το συγκεκριμένο κυμαίνεται από 43 inches μέχρι και 85, είναι δηλαδή τεράστιο το εύρος που μπορούμε να διαλέξουμε και επίσης όλες αυτές οι τηλεοράσεις λειτουργούν όπως όλες οι τηλεοράσεις που βγάζει πλέον η Samsung με το λειτουργικό Tizen. Πριν προχωρήσουμε ωστόσο σε όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριμένο το μοντέλο της τηλεόρασης το οποίο θα δούμε εμείς, εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις. Πάμε να δούμε το unboxing για να συνεχίσουμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν από το unboxing και πάμε να συνεχίσουμε με τα χαρακτηριστικά της τηλεόρασης και όλες τις πληροφορίες που εγώ έχω αυτή τη στιγμή στην κατοχή μου.
Είπαμε λοιπόν ότι μιλάμε για το μοντέλο Q60α της 65 inches. Το συγκεκριμένο έρχεται με ένα πάνελ LCD με quantum dots, οι οποίες βοηθάνε ούτως ώστε η οθόνη να έχει καλύτερη φωτεινότητα και πιο έντονα χρώματα κατά τη χρήση περιεχομένου HDR, γιατί η συγκεκριμένη τηλεόραση υποστηρίζει HDR10+. Εδώ πέρα υπολογίστε ότι η οθόνη συγκεκριμένη υποστηρίζει μέχρι 1 δισεκατομμύριο χρώματα, άρα δηλαδή εδώ πέρα καλύπτει το 100% του DCI-P3, ωστόσο το συγκεκριμένο το καλύπτει σε λειτουργία ταινίας, ενώ επίσης υποστηρίζει και Dual LED. Τώρα όσον αφορά το Dual LED και το Quantum Dots, αν ξεκινήσω να το αναλύω και να το εξηγώ, θα πρέπει να επισέλθω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, οι οποίες ωστόσο είναι και πάρα πολύ τεχνικές. Και το Dual LED και το Quantum Dot έχουν να κάνουν με το φως, έχουν να κάνουν με το πώς διαχέεται το φως, το πώς απορροφάται, ούτως ώστε αυτό να μπορεί να περνάει σύμφωνα με το περιεχόμενο το οποίο προβάλλεται στην οθόνη, για να μπορούν να φωτίζονται πιο καλά και πιο σωστά τα σημεία τα οποία χρειάζεται, όπως επίσης τα σημεία τα οποία δεν χρειάζεται να μην φωτίζονται. Με αυτόν τον τρόπο, πολύ γενικά και πολύ μέσα σε άκρες, πετυχαίνει η QLED τεχνολογία να μας δίνει καλύτερη απεικόνιση χρωμάτων μαύρου, άσπρου, γενικότερα οτιδήποτε, σε σχέση με μια απλή LED ή σε σχέση με μια απλή LCD οθόνη. Η συγκεκριμένη τηλεόραση επίσης έρχεται με δύο ηχεία, τα οποία έχουν δύναμη ήχου στα 20W, είναι downfiring, χτυπάνε δηλαδή προς τα κάτω και ο ήχος αντανακλάται για να μπορέσουμε να τον ακούμε. Αυτά τα ηχεία επίσης υπολογίστε ότι έρχονται με την τεχνολογία Object Tracking Sound, αν θυμάμαι καλά κάπως έτσι λέγεται, OTS. Το συγκεκριμένο μας βοηθάει να έχουμε πιο ρεαλιστικό ήχο και πιο ρεαλιστικό 3D ήχο, όπως επίσης έρχονται με Adaptive Sound, κάτι το οποίο εμπεριέχει τεχνολογία η οποία λέγεται Audio Scenic Intelligence, αν θυμάμαι καλά. Και το συγκεκριμένο ουσιαστικά ρυθμίζει τον ήχο με βάση το περιεχόμενο το οποίο προβάλλουμε εκείνη τη στιγμή. Η τηλεόραση επίσης έρχεται με Motion Accelerator, όπως επίσης έρχεται με Super Ultra Wide Game View, καθώς και με Game Bar. Αυτά εδώ πέρα υπολογίστε ότι μας δίνουν καλύτερη και πιο καθαρή και ομαλή κίνηση κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, όπως επίσης κατά τη διάρκεια περιεχομένου το οποίο είναι πάρα πολύ γρήγορο, τύπου δηλαδή μια μηχανή που πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα ή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ράλι, για να μην αφήνουν ουρά από πίσω και αφήνει αυτό το του φαντάσματος που κάνει. Άρα δηλαδή είναι σαν να βοηθάει το ρυθμό της ανανέωσης για να μπορεί να απεικονίζεται πιο γρήγορα. Και επίσης το Super Ultra Wide Game View και η Game Bar, που έχουν να κάνουν πιο πολύ με τα παιχνίδια, δίνουν τη δυνατότητα στην τηλεόραση, την ώρα που παίζετε ένα παιχνίδι, να μπορείτε αντί για το 16:9 που προβάλλει τηλεόραση, να σας το κάνει 21:9 ή και 32:9 νομίζω. Γενικότερα σας δείχνει μεγαλύτερο εύρος από το περιβάλλον του παιχνιδιού. Αυτό ωστόσο δεν ισχύει σε όλα τα παιχνίδια, ισχύει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παιχνιδιών και νομίζω ότι ισχύει επίσης και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μηχανήματος από το οποίο παίζεται το παιχνίδι, τύπου κονσόλα ή τύπου υπολογιστή. Δεν εφαρμόζεται παντού, ωστόσο υπάρχει αυτό σαν δυνατότητα. Επίσης κάτι το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τα παιχνίδια είναι το γνωστό ALLM, αυτό είναι το Auto Low Latency Mode. Το συγκεκριμένο πάλι έχει να κάνει με την καθυστέρηση που έχει το παιχνίδι, η κονσόλα ή ο υπολογιστής, ας μείνουμε στην κονσόλα κυρίως εδώ πέρα, ούτως ώστε να μεταφερθεί η εικόνα από την κονσόλα στην οθόνη. Αυτό φαντάζομαι βέβαια ότι έχει να κάνει, ή βασικά φαντάζομαι ότι είναι πολύ χρήσιμο όταν παίζετε κάποιο παιχνίδι που είστε online με φίλους, με σκοτωμούς, με κυνηγητά, με δεν ξέρω και εγώ τι. Φαντάζομαι ότι δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα το να παίζει κάποιος, ας πούμε, το Super Mario, το Rally ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αλλά υπάρχει και το ALLM για αυτούς που ξέρουν και είναι κάτι το οποίο το χρειάζονται. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα καθρεφτισμού της οθόνης του υπολογιστή μας, το γνωστό mirroring. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει εφόσον έχουμε Windows 10 Professional, εφόσον ο υπολογιστής μας είναι με Windows, ή εάν έχουμε λειτουργικό macOS, είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει από macOS 15 και πάνω. Εδώ πέρα υπολογίστε ότι το mirroring λειτουργεί και με τα κινητά, είναι το λεγόμενο Tap View,
Ωστόσο, η Samsung στη σελίδα της γυρνάει και λέει ότι το Tap View υποστηρίζεται μόνο σε κινητά Samsung και μόνο σε συσκευές οι οποίες τρέχουν Android 8.1 και πάνω. Ενώ επίσης υπάρχει και η δυνατότητα MultiView. Το MultiView είναι μια δυνατότητα που δίνει η Samsung πάλι μόνο όταν έχουμε κινητά Samsung. Να μπορούμε λοιπόν να προβάλλουμε στην οθόνη της τηλεόρασής μας το περιεχόμενο που θέλουμε, δηλαδή να βλέπουμε τύπου έναν αγώνα ποδοσφαίρου ζωντανά και παράλληλα να συνδέσουμε το κινητό μας στην οθόνη. Κατ' επέκταση μικραίνει η εικόνα του καναλιού το οποίο βλέπουμε και δείχνει από δίπλα την οθόνη του κινητού. Αυτό θα μας φανεί χρήσιμο εφόσον θέλουμε να έχουμε κάποια εφαρμογή για να μπορούμε να βλέπουμε τα σκορ, να μπορούμε να παίζουμε τύπου Twitter, να διαβάζουμε σχόλια εφόσον βλέπουμε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Ίσως κάποιες στιγμές να είναι χρήσιμο σε καταστάσεις τύπου Eurovision που θες να βλέπεις και τα σχόλια και να γελάς και να σχολιάζεις και να κάνεις τέτοιες καταστάσεις. Μέσω του SmartThings, κάτι το οποίο έχει να κάνει με το λειτουργικό το οποίο έχει πάνω η τηλεόραση, όπως επίσης και με τον επεξεργαστή, μας δίνεται η δυνατότητα μέσα από την τηλεόραση να χειριζόμαστε και άλλες συσκευές. Δηλαδή να χειριζόμαστε όχι μόνο την τηλεόραση ή το home cinema το οποίο μπορεί να συνδέεται, μας δίνεται η δυνατότητα να χειριστούμε το air condition, να χειριστούμε ένα ηχείο. Η Samsung λέει ότι με το SmartThings μπορούμε να χειριστούμε και παλιότερες συσκευές. Δεν ξέρω πώς ακριβώς εφαρμόζεται το συγκεκριμένο, δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργεί για να μπορέσω να σας βοηθήσω ή να σας κατευθύνω για το συγκεκριμένο. Αν κάποιος γνωρίζει ωστόσο, μπορεί να το γράψει στα σχόλια για να το δούμε, να το μάθουμε και να υπάρχει διαθέσιμο για να μπορέσει κάποιος άλλος να το χρησιμοποιήσει, εννοείται. Φυσικά όλα τα παραπάνω τα οποία σας έχω αναφέρει ήδη, όπως επίσης το λειτουργικό και όλα τα σχετικά, έρχονται και υποστηρίζονται από έναν επεξεργαστή. Ο επεξεργαστής, ο συγκεκριμένος, ο οποίος τα υποστηρίζει όλα αυτά, είναι ο Quantum Light 4K. Δεν το έχω ψάξει για να σας πω την αλήθεια αν είναι κατασκευή Samsung ή αν είναι κάτι άλλο. Υποθέτω βέβαια ότι επειδή είναι η Samsung, αυτό θα το κατασκευάζει η ίδια. Και όσον αφορά τη συνδεσιμότητα της τηλεόρασης, έρχεται εννοείται με Wi-Fi. Εδώ πέρα βέβαια έρχεται με Wi-Fi 5. Σίγουρα το 5 έχει πολύ καλή απόδοση. Δεν είναι ωστόσο το Wi-Fi 6, το οποίο υποτίθεται πως έχει ακόμη καλύτερη απόδοση. Πέραν λοιπόν του Wi-Fi έχουμε καλώδιο Ethernet, έχουμε 3 HDMI, έχουμε 2 USB, έχουμε οπτική έξοδο για ήχο. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Bluetooth 5.2 και επίσης έχουμε το EARC, το eARC. Το συγκεκριμένο είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί μας δίνει τη δυνατότητα, εφόσον έχουμε κάποιο home cinema, το οποίο υποστηρίζει επίσης αυτή την τεχνολογία, να τα συνδέσουμε με ένα καλώδιο HDMI και με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης να μπορούμε όταν ανοίγουμε την τηλεόραση να ανοίγει το home cinema, όταν θέλουμε να κλείσουμε την τηλεόραση αντίστοιχα να κλείνει και το home cinema, ή επίσης μπορούμε την ώρα που αυτά τα δύο είναι ανοιχτά να ανεβοκατεβάζουμε την ένταση του ήχου και να μπορούμε να τα χειριζόμαστε και τα δύο με ένα τηλεχειριστήριο για να μην χρειάζεται να παίζετε με δύο τηλεχειριστήρια. Κάτι πάρα πολύ χρήσιμο που εγώ στη δική μου τηλεόραση το χρησιμοποιώ ως επιτοπλίστων και με έχει βολέψει πάρα πολύ. Όσον αφορά το βάρος της τηλεόρασης, εδώ πέρα θα σας αναφέρω τρεις διαφορετικές τιμές. Έχουμε το βάρος της συσκευασίας, το οποίο είναι στα 28,8 κιλά, και με το που βγάλουμε τη συσκευασία έχουμε το βάρος της τηλεόρασης χωρίς τη βάση, το οποίο είναι στα 20,9 κιλά, ενώ αν προσθέσουμε και τη βάση, η βάση ουσιαστικά είναι δύο πόδια, φτάνουμε σε βάρος στα 21,8 κιλά. Όσον αφορά τις διαστάσεις, η τηλεόραση σε διαστάσεις σε χιλιοστά είναι 1450,9 επί 831,8 επί 25,7. Αυτό το τονίζω και πάλι ότι είναι της τηλεόρασης. Εδώ πέρα υπολογίστε ότι λόγω του ότι θα μπει και η βάση, τα δύο τα ποδαράκια τα οποία σας ανέφερα, υπολογίστε ότι το συγκεκριμένο θα, όσον αφορά το βάθος του, θα είναι λίγο πιο μεγάλο, όχι όμως γιατί μεγαλώνει η τηλεόραση, απλά μπαίνουν τα πόδια από κάτω. Το συγκεκριμένο μοντέλο γενικότερα υπολογίστε ότι κατατάσσεται στα κορυφαία μοντέλα, αλλά κατατάσσεται στα κορυφαία μοντέλα της χαμηλής κατηγορίας. Γιατί η Q60α η σειρά δεν είναι η σειρά η οποία ανήκει στα μοντέλα τα οποία είναι τα πολύ ακριβά, τα πολύ καλά, τα πολύ super duper. Είναι όμως από τα καλά των χαμηλών. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα.
Επίσης εδώ πέρα τεράστια διαφορά, ειδοποιώς διαφορά και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά στην αρχή είναι και πάρα πολύ μπερδεμένο, είναι το χειριστήριο της τηλεόρασης. Το χειριστήριο το συγκεκριμένο έρχεται καταρχάς με ενσωματωμένη μπαταρία, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Έρχεται με μπαταρία η οποία φορτίζει με καλώδιο USB-C. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να τη φορτίσουμε χωρίς να χρειάζεται να ψάχνουμε κάθε φορά ένα καλώδιο, γιατί πλέον πάντα υπάρχει ένα καλώδιο USB-C στο σπίτι. Όπως επίσης, και αυτό είναι η τεράστια διαφορά του συγκεκριμένου τηλεχειριστηρίου, έρχεται με ενσωματωμένο πάνελ ηλιακού συλλέκτη, ένα τόσο επί τόσο είναι, το οποίο ωστόσο μας βοηθάει να φορτίζουμε το τηλεχειριστήριο με τον ήλιο, χωρίς να χρειάζεται να το συνδέουμε με καλώδιο και να ψάχνουμε και να μπερδευτούμε και να μην βρίσκουμε ή οτιδήποτε. Βέβαια, το τηλεχειριστήριο, επειδή δεν έχει όλα τα πλήκτρα επάνω, έχει πάρα πολύ ωραία αίσθηση στο πώς κινείται και στο πώς λειτουργεί και στο πώς αλλάζουμε και ανεβάζουμε τον ήχο, τον αυξάνουμε, τον μειώνουμε, μετακινούμαστε ανάμεσα στα κανάλια, στο μενού για να επιλέξουμε εφαρμογές, να πάμε πίσω, μπροστά ή οτιδήποτε, αλλά όπως και άλλα πράγματα, έτσι και το συγκεκριμένο έχει μία καμπύλη εκμάθησης. Στην αρχή δηλαδή θα χρειαστεί να αφιερώσετε ένα 5-10 λεπτό για να μπορέσετε να καταλάβετε τι γίνεται, τι παίζει, τι δεν παίζει. Επίσης η τηλεόραση υποστηρίζει υβριδικό περιεχόμενο, άρα εφόσον βλέπουμε μέσω επίγειας κεραίας θα μπορέσουμε να κάνουμε χρήση και του συγκεκριμένου. Εδώ πέρα είναι λίγο που μπορεί στην αρχή, στα πρώτα 5-10 λεπτά να σας μπερδέψει το πώς χρησιμοποιούμε ακριβώς το κόκκινο κουμπί, το μπλε κουμπί, το πράσινο κουμπί, το κίτρινο κουμπί. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα σας δυσκολέψει. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ ελαφρύ και είναι νομίζω το κερασάκι στην τούρτα. Τώρα όσον αφορά την τηλεόραση και γενικότερα τη χρήση της τηλεόρασης, το μενού της, επειδή εγώ είμαι συνηθισμένος λόγω με την LG, το μενού της σαφώς είναι διαφορετικό, δεν είναι πολύ δύσκολο, θέλει λίγο μια συνήθεια και αυτό, όπως κάθε φορά που αλλάζουμε το οτιδήποτε, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο μπορεί μετά από μια μέρα χρήσης να μας φανεί σαν να το είχαμε μόνιμα. Υποστηρίζει πάρα πολλές εφαρμογές, σίγουρα υποστηρίζει τις βασικές και αυτές που ενδιαφέρουν τους περισσότερους, δηλαδή μιλάμε για Cosmote TV, μιλάμε για Netflix, για Amazon Prime, για Apple TV Plus. Υποθέτω ότι τώρα τον Ιούνιο θα έρθει και η Disney, το Disney Plus. Υποθέτω επίσης ότι θα μπει και το HBO Max, φαντάζομαι. Εγώ που την έχω δει σε χρήση, ο ήχος της είναι ικανοποιητικός, η εικόνα της επίσης είναι ικανοποιητική, είναι αρκετά φωτεινή σε σχέση με αυτά που διάβασα γενικότερα στο ίντερνετ, αλλά είναι αρκετά φωτεινή για τα δικά μου τα γούστα, γιατί δεν είμαι κανένας TV expert ή να έχω τα φωτόμετρα και τα πώς τα λένε για να μπορέσω να μετρήσω το ότι εδώ βγάζει τόσα, εκεί βγάζει τόσα ή οτιδήποτε. Εγώ έχω μείνει ευχαριστημένος. Ικανοποιητικό μαύρο, ικανοποιητικά χρώματα, αρκετά καλά. Μπορούμε να τη ρυθμίσουμε για να μην είναι αυτό το πολύ έντονο κόκκινο που έχει πάντα λίγο η Samsung σε όλες τις οθόνες της. Είναι μια τηλεόραση την οποία αν τη βρείτε σε καλή τιμή, εγώ σας λέω να την αγοράσετε. Τι άλλα. Αυτά. Αυτά λοιπόν από μένα. Καλή συνέχεια. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε και να περνάτε καλά, να μένετε ασφαλείς, όπως επίσης να κρατάτε ασφαλείς και τους γύρω σας. Σας χαιρετώ. Γεια σας.